Φουντώνει κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο το κύμα διαμαρτυρίας για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στο Βερολίνο. Τουλάχιστον 300 διαδηλωτές αψήφισαν την απαγόρευση συγκεντρώσεων και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, ενώ δεν έλειψαν και οι συλλήψεις. Grundgesetz in Deutschland, wo es heißt, wir dürfen nicht demonstrieren. Wir dürfen unsere Flagge nicht halten. Wer sagt das? Wo gibt es ein Flaggenverbot? Wir sind alle Προς από την πύλη του Βραβδεμβούργου, χιλιάδες πολίτες κρατώντας φωτογραφίες ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, ζητούν την απελευθέρωσή τους. Ανάμεσά τους και η Ρόνι Ρόμαν, η αδερφή της οποίας αγνοείται. Happy birthday, dear Alden. Happy birthday to you. Today is my sister's birthday. I stand here before you, alone. Not knowing where she is and unable to hug her. I'm asking you, don't leave me alone. Shame on you, European Commission, Biden, von der Leyen, Macron, De Croo, tous ceux qui sont en train de soutenir cette injustice. Έξω από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι ζητούν τον τερματισμό των θηριωδιών στη Γάζα. Passe à Gaza, c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est inhumain. On doit se réveiller. Les Européens doivent se réveiller. Les Américains aussi doivent se réveiller. Στην πρώτη συγκέντρωση με την άδεια των αρχών μετά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, τουλάχιστον 15.000 διαδηλωτές ξεχύθηκαν στην Place de la République απαιτώντας άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεκάδες πολίτες ένοιξε αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους ξεχύθηκαν στους δρόμους του Μιλάνου. Ένας διαδηλωτής βάζει φωτιά σε σημαία του Ισραήλ και τυποδοπατά. Μεγάλη πορεία συμπαράστασης υπέρ της Παλαιστίνης και στο Βελιγράδι. Οι διαδηλωτές άφησαν λευκά τριαντάφυλλα μπροστά από φωτογραφίες παιδιών Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. Παρόμοιο σκηνικό με ογκώδεις διαδηλώσεις και στο Σεράγεβο. Israel, I will go wherever you go. Κράτοντας φωτογραφίες ομήρων από τη Χαμάς, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από τα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη με έτοιμα την απελευθέρωσή τους. Στο Μεξικό, μέλη της εβραϊκής κοινότητας συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Ισραηλινή πρεσβεία, στηρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα. Estamos aquí para decir alto al terrorismo, alto la guerra, alto la muerte. Την ίδια ώρα, σε άλλο σημείο της πόλης του Μεξικού, ομάδα διαδηλωτών απαιτούσε την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, κατηγορώντας παράλληλα τους διεθνείς θεσμούς για λήψη κυρώσεων κατά του Ισραήλ.